Jesteros και Mimakos. Αρχίζουν λοιπόν. Έλα, έλα, έχουμε... Νίξε τον Τάνο, το κουτί. Αρχείο 0. Ποιος? Ο Μίμης. Και τώρα παίζει μπορείτε με τον Jester. Σημειώσω και το δικό μου μάτς. Ναι, θα το σημειώσω σε 2 λεπτάκια. Ο Μίμης με τον Γόρου είχε βελτιωθεί πάρα πολύ αυτές τις 2 εβδομάδες. Ναι, δεν είναι κλάσ καλύτερος ο Γόριου του. Παίζουμε online σχεδόν κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μάτς μας είναι ίσα-ίσα. Ρε, και εγώ έπαιζα. Και με σκότωνε με εγώ αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Μπορεί να τον έχω φτάσει τελευταίο χτύπημα και απλά να έχω 20% και απλά είναι φάση. Οκ, up till WAF. Τέλος. Εκεί απλώς κρατάς τα σπίδα. I'll take your entire stock. Ναι, άμα το περιμένεις. Κάτσα μέσα στον αέρα, άμα το κάνει από up till είναι confirmed. Δεν μπορείς να το πείσεις. Ναι, πριν το up till κρατάς τα σπίδα. Ναι, obviously. Άμα σου κάνει. Άμα σου κάνει up till. Θα γράφεις. Πολύ όσο για το γιο στον. Ποιον? Έχει βάλει τάγκες πηδιό. Ο γιος μου. Θα δε σημασάν. Πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής, είναι even. Κάνει καλά, έχει καλό ledge press ο Μίμης. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς να γυρίσει εναντίον, τα προσέχει όλα πάνω κάτω. Και κάνει και πολύ καλά κόμπο early. Ναι, τα ξέρει πολύ καλά. Εύκολα πάει από 0. Είναι λίγο overly aggressive ώρες ώρες και νομίζω και το χάνει καμιά φορά. Είναι πολύ άγκρο, δεν κάνει ποτέ πίσω. Μόνο μπροστά. Αλλά παίζει πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πολύ τελευταία. Πολύ ίσο παιχνίδι. Ναι, ναι. Και ο Greninja, να το, διάβασε όμως. Τι έκανε εκεί πέρα, ή όχι. Όχι, απλά δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα και διάβασε το που θα είναι, γιατί δεν είναι κονφερνή. Ναι. Και είναι και αργό. Έχει λίγο περίεργο startup. Ναι, αλλά κάπως έτσι. Ακόμα όμως έχει το lead. Εμείς το λεπτό. Blue Blank κέρδισε τον Doberman. Όχι. Με τον Elko παίζει ο Blue Blank. Επειδή έπαιξε με τον Doberman. Ήταν φιλικά πριν. Φιλικά θα ήταν. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον άμα νίκαγε. Έχει βάλει συμμετοχή. Ο Doberman έχει βάλει συμμετοχή. Αμφιβάλλω. Δεν το βλέπω. Έχει μπροστά μου. Τόσο λεπιτερό. Θα το σώσω. Αλλά και πάλι, μέσα στο match. Ακριβώς ίδια ποσοστά. Κοίτα, είναι η ευκαιρία σου να νικήσεις. Ή να φτάσεις στο Grand Finals. Μόνο ο Elko και ο Rom. Έχεις πρόβλημα. Ο Sleep επίσης δεν υπάρχει. Ακριβώς ο Rom, δεν μπορώ να πω ότι με τρομάζει πάρα πολύ. Τον σέβομαι ως παίχτη, αλλά δεν με τρομάζει ως Ganon. Παραπάνω τον Elko δηλαδή. Όχι, τον Rom. Ο Doberman με τρομάζει περισσότερο. Ναι, πες καλά. Ακόμα είναι even όμως. Σχεδόν ήταν καλό DI, αλλά... Στο ακριβώς ίδιο σημείο. Ναι, ναι, αλλά ήταν καλό DI, δηλαδή μπορούσε να το είχε ζήσει, άμα ήταν λίγο... Γενικά, νομίζω τον τρώει το Μίμη. Κάνε αυτό. Είναι πάρα πολύ... Είναι ο overly. Αλλά τώρα έχει waft, έτσι. Όταν έχει waft θα αναβοσπίνει. Τώρα έχει waft. Ή χάλφι ολόκληρο. Τώρα, όχι, έχει waft, έχει waft. Κανονικό. Αν το πάρει, μετά με ένα setup εύκολα το βγάζει. Κοίτα πόσο γρήγορα κινάει. Τηλεύω. Οι δύο είναι πολύ γρήγοροι χαρακτήρες. Ναι. Γι' αυτό το down tilt σε dash attack. Ναι, βγαίνει κατευθείαν κοινωνιστικά. Ωραίος. Και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το waft. Ο Μιχάλης πρέπει να προσέχει τώρα. Βέβαια τον φτάνει σχεδόν στο kill percent. Έχει ξεκινήσει από τώρα τα uptilt. Κάνει πάρα πολλά jump. Ενώ αυτό θέλει ο Μιχάλης. Να κάνεις όλη την ώρα jump για να σου κάνει το fair. Αλλά έτσι είναι και ο Γόριο. Σε αυτό σκοτώνει. Έτσι είναι και ο Γόριο, αλλά έχει και τη μηχανή. Μην το ξεχνάς. Δηλαδή μπορεί να γυρίσει από κάτω. Δεν έχει κακό, καθόλου κακό μηχανή. Όσο έχει τη μηχανή. Πάει. Θα το διαβάσει. Φοβάμαι για τον Jesteros. Νομίζω ότι θα το διάβαζε εκεί πέρα. Νομίζω ότι επίτηδες περίμενε. Πολύ καλά. Ψαρεύει για τα uptilt. Πούτσι. Κύψε λίγο. Πάμε λίγο με τη μηχανή τι παίζει. Αλλά βγαίνει κανονικά. Τώρα προσπαθεί να το πετύχει στο uptilt, το είδες. Και όπως είπες εσύ, ότι άμα κάνεις shield απλά. Ωραία, 1-0 λοιπόν. Ναι, τον έχουμε στην τύπη. Τώρα το είδε. Βλέπετε τόση ώρα τον Jesteros. Γράψε J. Έχει σουκούπτα. Jesteros. Γράψε εσύ J. το Ακυραριού. Well, whatever. Θα τον βρω κάτω. Εν μεταξύ, έχει πάρει το χέρι μου, έπαιζε το ξέρω τον Σίντο. Που έπαιζε... Έπαιζε τον Τάκα του. Και τι έγινε? Έχασα. Αφού δεν παίζω καλά, είναι μετά. Άρα γενικά δεν νιώθω πολύ... Πρέπει να πάρεις ένα χαρακτήρα που μπορεί να κάνει air dodge εκτός πίστας. Καλή ιδέα. Κανένα από τα δύο που παίζω δεν κάνει air dodge. Έλα. Ναι, το έφτιαξε. Άργησα λίγο, αλλά το είδα. Καλό προβάδισμα έχει πάρει μέχρι στιγμής. Ναι. Γενικότερα, στο δεύτερο παιχνίδι ο Jesteros παίζει πάντα καλύτερα από το πρώτο. Που σημαίνει ότι πρέπει να του πάρει το πρώτο. Δεν να πάει καλύτερα. Για να πάρει το δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, θεωρώ. Γενικά έχει πολύ υπομονή. Είναι και κοντός, είναι σκυπτρινή. Παίζει έναν και τους χαρακτήρες που τραβάει μέσα. Γερνάει. Σιγά σιγά, ναι. Αλλά αυτό το φέρ τον έχει καταστρέψει αρκετά. Και τώρα θα επιτυχθεί να διαβάσει φέρ, ναι. Ναι. Εκεί πρέπει να κάνεις DI έξω. Ακόμα και αν δεν φτάνεις. Και πάλι δεν μπορεί να το κάνει read. Μπορεί να το περιμένει και να το διαβάσει, αλλά είναι από το να το κάνεις confirm. Είναι πολύ καλύτερο να κάνεις DI έξω. Ο Greninja είναι πολύ καλός. Μπορεί να διαβάσει το άλμα, το dodge. Ναι, μπορεί να διαβάσει. Και το κάνει πολύ καλά ο Michalis. Αλλά στο συγκεκριμένο, ναι. Συγκεκριμένο απλά δεν πάτησε DI έξω. Γιατί απλά δεν έκανε καν DI. Ένα από τα δύο. Ω, πήρα και τη μηχανή. Η μηχανή δεν ξέρω κατά πόσο. Κακό SD. Πολύ κακό. Ναι, πολύ. Δεν είχε τη μηχανή βέβαια. Ίσως ήταν στις επίτες του Gridlock. Με τη μηχανή μπορεί να κάνει κανένα... Ναι, άμα είναι στο πάτωμα, δεν ξέρω αν συμφέρει τον... να μένει στο πάτωμα. Αν το συμφέρει. Γιατί... Ξέρω γιατί τη χρησιμοποιεί τη μηχανή ο Άρη, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Μπορεί να την πιάσει, να την πετάξει... Πέρα από αυτό. Ή μπορεί να την πετάξει πάνω, όταν είναι ο άλλος στο ledge και να κάνει down smash. Και να κάνει down smash. Οπότε έχει καλύψει όλες τις επιλογές. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ω, ναι, ωραία, αρχίζει κάποιο. Καλό jump. Είναι πιο convincing. Τον έχει φτάσει καταρχάς ένα χτύπημα. Είναι στα kill percent τώρα. Από πολλά πράγματα του Greninja. Και αυτός έχει ένα ολόκληρο. Έκανε clean εκεί. Κάνει wall jump. Clean κάνει, δεν κάνει wall jump. Δύο πράγμα πάνω κάτω. Όχι ακριβώς. Wall jump κάνει ο Wolf. Hop, να το. Τώρα διαβάσε το άλλο. Παραδοσιακό fair. 2-0 λοιπόν.